συμμάχους έχουμε στην Ευρώπη. Γιατί είναι λίγο δεξίο το σκηνικό στην Ευρώπη και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αντιπληκτικές ιδέες που εκφράζεται και τα βρουν σύμφωνος τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ευχαριστώ. Τώρα αν εννοείται τώρα ότι αν έχουμε συμμάχους στο επίσημο πολιτικό καθεστώς της Ευρώπης, ναι, δεν θα έχουμε. Αυτό να είστε σίγουροι. Όπως δεν είχαν, ας πούμε, οι λαοί που ξεσηκώθηκαν ενάντια στην Ελλάδα συμμαχία. Πριν από την Επανάσταση του 21, είχαμε την Επανάσταση του 20 στην Πορτογαλία. Απέτυχε, το 21 απέτυχε στην Ελλάδα. Στην Ιερά Συμμαχία βέβαια τη κατέπληξε η πρωτότητα τη κατέπληξη και τη δύο. Αυτό το μοντέλο τη Ιερά Συμμαχία κλωνοποιείται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ χειρότερου τρόπου, με πολύ χειρότερου τρόπου. Όμω, ποιου συμμάχου θα έχουμε, του λαού που έχουν τι ίδιε ανησυχίε και τα προβλήματα με εμά. Και αυτή τη στιγμή ξεσηκώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Βέλγιο βιώνει περίοδο πανεργατικών απεργιών που δεν έχει ξαναβιώσει ποτέ ξανά στην ιστορία του. Ποτέ ξανά. Από τότε που δημιουργήθηκε με τον Λούκα Τσουράγης, 19ο αιώνα, αρχές 19ου αιώνα. Ποτέ ξανά. Και μάλιστα έχει και το εξής πρωτότυπο φαινόμενο. Για πρώτη φορά οι Φλαμανδοί με τους Βαλόνους τα βρήκανε. Δεν έχουν τα μουσαραβεί στην ιστορία τους. Σκοτωνόντουσαν, μάλιστα βγάλουν τη γέννηση στο κράτος. Και προκειμένου να του επιβληθεί η απολυταρχία των Βρυξελών, του Βουλευτή, των Νεκοζή και των τραπεζιτών που βρίσκονται πίσω του, τα βρήκανε και μάχονται. Στη Γαλλία μπορεί το σκηνικό να είναι στημένο και είναι στημένο με τον Ρολάν και όλου αυτού του κυρίου, αλλά από κάτω ξεσηκώνεται μια άλλη δύναμη κοινωνικοπολιτική. Συζητείται πολύ έντονα η δημιουργία κοινωνικοπολιτικού φορέα από τα, από τα γαλλικά συνδικάτα. Που θα θέσει θέμα νομιμότητας του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος στο σύνολό του. Αυτό έχει να γίνει, τελευταία φορά έγινε το 1871, δεν ξέρω τι, αν ξέρετε τι απέγινε τότε. Στην Ισπανία γεννήθηκε ένα κίνημα αντίστοιχο με το δικό μας, δηλαδή το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Και είναι μαζικότατο. Αντίστοιχα στην Πορτογαλία, αντίστοιχα σε άλλες χώρες, στην Ιρλανδία. Αν θέλετε, εγώ το ήλπιζα πάρα πολύ τον προηγούμενο καιρό και το βλέπουμε σήμερα να γεννιέται. Γεννιέται μια νέα ενωμένη Ευρώπη. Από τα κάτω ενωμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη των λαών που διεκδικούν την ελευθερία τους. Μια νέα άνοιξη των ευρωπαϊκών λαών γεννιέται. Που απελευθερωμένοι αυτοί οι λαοί, αποκτώντας ξανά την κυριαρχία τους, μπορούν πιο εύκολα ή αν θέλετε, είναι η μοναδική βάση πάνω στην οποία μπορούν να συναντηθούν. Δούλος με δουλωτήτη δεν μπορεί να υπάρξει συναδέλφος. Μόνο επί κυριαρχία, υποτέλεια. Κυρίαρχοι ελεύθεροι λαοί, τότε μόνο μπορούν να συναδελφωθούν μεταξύ τους. Και αυτοί οι λαοί αρχίζουν και συσκώνονται. Είναι η πρώτη φορά που ακόμη και αυτό το γελίο ευρωβαρόμετρο δεν βρήκε καμία χώρα, τουλάχιστον από τις ιστορικές χώρες της Ευρώπης, που ο λαός της να μην είναι κατά 70 έως 80% ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη να φύγει η χώρα του, δηλαδή, από αυτό το κλικοφολιά. Αυτό είναι τυχαίο. Είναι μια νέα κατάσταση που δημιουργείται. Το δράμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε από ότι αυτοί οι λαοί θα ολοκληρώσουν το γκρέμισμα. Γιατί μέχρι να το ολοκληρώσουν αυτοί, εμείς θα έχουμε σοκδοθεί. Γι' αυτό το στοίχημα είναι σε εμάς. Οι σύμμαχοι που έχει το ελληνικός λαός είναι οι άλλοι λαοί και το ντόμινο που θα δημιουργήσει η δική του κοινωνικοπολιτική εξέγερση ή η επανάταξη ή η διεκδίκηση της χώρας του. Δεν είναι τρελοί οι άλλοι, ούτε οι λύθοι. Είναι στον ίδιο δρόμο, απλά είναι λίγο πιο πίσω από εμάς με την έννοια των κοινωνικών εξελίξεων στη δική τους χώρα. Αν θέλουμε πραγματικά να δούμε μια άλλη κατάσταση στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να παλέψουμε είναι να διεκδικήσει ο ελληνικός λαός τη χώρα του. Και αυτό θα αποτελέσει τη θεαλίδα για ένα τρομερό ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.